Σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταγραφής, περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων προχωρά για πρώτη φορά ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκειμένου να αντιμετωπιστεί ολιστικά το ζήτημα. Δημοτικό κτηνιατρίο εντός του 2021, παράλληλα με τρία ασθενοφόρα, μαζικές στηρώσεις του αδέσποτου πληθυσμού, ενημερωτικές δράσεις στα δημοτικά σχολεία αλλά και χαρτογράφηση και καταγραφή σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι τα πιο βασικά βήματα που σχεδιάζονται. Εμείς αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε την περισυλλογή αλλά και την περίθαλψη αυτών των ζώων, όπως ορίζει άλλωστε και ο νόμος, αλλά γιατί είναι και οι καλύτεροι μας φίλοι και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτά τα δέσποτα, να αρχίσουμε σιγά σιγά να τους βρίσκουμε ένα σπίτι, για να μην τα βλέπουμε να περιφέρονται στην πόλη μας, άλλες φορές δημιουργώντας προβλήματα, άλλες φορές βλέποντάς τα και προκαλώντας τη θλίψη με την εικόνα την οποία παρουσιάζουν. Έχουμε εντάξει το τεχνικό πρόγραμμα ένα δημοτικό κτηνιατρίο, το οποίο θα λειτουργήσει μέσα στο 2021, παράλληλα με ένα στενοφόρο ζώων, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις μαζικές στηρώσεις, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας, να επιτύχουμε πάρα πολλές στηρώσεις και σε συνεργασία με μια αστική μη κέρδος κοπική εταιρεία να μπορέσουμε να προωθήσουμε υιοθεσίες. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο λύνει το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος των αδέσποτων σε ένα Δήμο. Ο κύριος Δημητριάδης τόνισε ότι ο προϋπολογισμός για τα αδέσποτα θα αυξηθεί κατά 600.000 ευρώ επιπλέον σε βάθος τριετίας, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία διαδημοτικού καταφυγίου ζώων, με το πρώην κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας να εμφανίζεται ως επικρατέστερο για τη στέγαση του Δημοτικού Κτηνιατρίου. Σίγουρα το ασθενοφόρο το οποίο θέλουμε να βάλουμε, το κτηνιατρίο το δημοτικό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, τον χώρο τον οποίο θα φυλάσσονται τα ζώα, το οποίο αυτό θα είναι διαδημοτικό γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος, νομίζω ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν και θα συντελέσουν στην καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Για το κτηνιατρίο, εμείς έχουμε ήδη συζητήσει με το Γραφείο Δημάρχου πάνω και τον Δήμαρχο για να μπει στο παλιό κτίριο της Δημοτικής Αστυνομίας. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός χώρος. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε, γιατί υπήρχαν και κάποιες άλλες σκέψεις για το συγκεκριμένο κτίριο. Πάντως σίγουρα θα είναι προς τα δυτικά, διότι δυτικά είναι και η κτηνιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οπότε βολεύει και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή λύση. Το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλές νέες εγκαταλείψεις, οπότε θα ήταν πολύ παρακινδυνευμένο να δώσουμε ένα νούμερο. Αυτό το οποίο γνωρίζω απλά από την υπηρεσία είναι ότι από το 2012 και μετά έχουν μέχρι και πρότινος έχουν περισυλλεχθεί και έχουν στηρωθεί γύρω στα 2.500 ζώα. Αλλά αφορούν και γάτες, δεν είναι μόνο σκύλοι. Και ο στόχος βέβαια είναι να στηρωθούν ακόμη περισσότερο. Φυσικά. Μόνο έτσι επιτυγχάνει στην μείωση του αδέσποτου πληθυσμού. Οποιοδήποτε αντιληφθεί κάτι, πες στην αντίληψή του, κακοποίηση, παθητική κακοποίηση, αλυσόδεση σε μπαλκόνια, αυλές, το να μην τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και η ευζοίας ενός ζώου, μέχρι και σε βαριές μορφές είναι η φόλες, η θανάτωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, να κάνει καταγγελία, να μην φοβούνται. Πρόσφατα έδειξα τη συμπαράστασή μου σε μια κοπέλα η οποία θέλησε να καταγγελία και θα είμαι δίπλα σε οποιονδήποτε με χρειαστεί, ώστε να πράξει αυτά που πρέπει. Πάντως, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος επισήμανε τα κενά στο νομοθετικό πλαίσιο και τόνισε ότι προσβλέπει στη συνεργασία και της κυβέρνησης για την αλλαγή του.